Αφορμή μάλιστα ότι το έκανε ο ίδιος μιλώντας στη γιαγιά του για το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε την ανάρτηση και μετά έχουμε και άλλα να πούμε. Μάλιστα. Καλύτερα να μην ξέρουν, λέμε. Ίσως τους τρομάξει. Άλλος λέει, αν το πεις, μόνο προβλήματα θα έχεις. Η γιαγιά μου φούσκωσε μάτι. Σκέφτηκε και μετά μου χαμογέλασε. Όμως το είπα με την αλήθεια μου και ανθρώπινα. Όχι σαν σοβαρό γεγονός. Δεν είναι μαντάτα το να είσαι ομοφυλόφιλος, είναι ψυχή. PS. Εδώ βλέπετε μια σεξι version, αλλά λέει κάπου εκεί. I opened up. Αυτό έκανα. Σου γυρίζω το διακόπτη λοιπόν. Να το κάνεις κι εσύ. Απλά πες το. Εντάξει, μιλάει για μια δική του προσωπική του εμπειρία. Με τη γιαγιά του. Στην ουσία, λέει πώς το είπε στη γιαγιά του. Ακριβώς. Και με αυτή την αφορμή τον βρήκαμε τον τάφο. Τον βρήκαμε λοιπόν, γιατί θέλαμε να μάθουμε και πώς αντέδρασε η γιαγιά του όταν της αποκάλυψε το σεξουαλικό του προσανατολισμό και γιατί εκείνος παρακινεί και άλλα ομοφυλόφιλα παιδιά να το κάνουν. Για άλλες γιαγιάδες να ενημερωθούν. Για να δούμε. Έκανες μια ανάρτηση και είπες απλά πες το. Απλά πες το. Και μην το πεις σαν να κάτσουμε να συζητήσουμε κάτι σοβαρό και καθόμαστε στο τραπέζι και έχει έρθει να πούμε η αποκάλυψη ή ότι χρωστάς 100.000 ευρώ στην εφορία. Ουσιαστικά πες, μαμά είμαι γκέι, μαμά μπαμπά είμαι ομοφυλόφιλος ή αυτό συμβαίνει στη ζωή μου. Πρέπει να σκέφτεται ο γονιός ότι δίπλα του ή ο θείος ή ο συγγενής ότι μπορεί στην οικογένεια να υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος. Εγώ το είπα επειδή απλά ήθελα να δω και την αντιμετώπιση της γιαγιάς, γιατί είναι μια άλλη γενιά και λέω για να παίξω λίγο με το θέμα. Δεν το είπα γιατί κάτι μου έλειπε, γιατί λέω γιαγιά είμαι γκέι, κοκαλώνει. Της λέω, και τι έγινε, με κοιτάει μου λέει, καλά να περνάς ό,τι και να είναι βρε παιδί μου. Της λέω, ακριβώς η γιαγιούλα της λέω. Πάντα σου άρεσε η αλήθεια, από μικρό παιδί. Και δυστυχώς μου αρέσει η σκληρή αλήθεια, δηλαδή όπως είναι τα πράγματα. Μην χάνουμε χρόνο, μην χάνουμε επίσης με τους ανθρώπους μας στιγμές, νομίζοντας ότι ζούμε κάτι άλλο και τα σχετικά. Νομίζω ότι και γενικά αλλάζει λίγο η φάση των ομοφυλόφωνων στην Ελλάδα και βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κλειστοί και μαζεμένοι να είναι λίγο πιο ανοιχτοί. Ο μπαμπάς σου το πήρε πιο δύσκολα. Τους γονείς, όσες φορές και να το πεις, πάντα θα λένε. Μικρός είναι, πειραματίζεται. Ελπίζουνε. Δεν μπορούσα να σου πεις κάτι παραπάνω. Είναι άλλης γενιάς. Είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει σε μεγαλύτερες γενιές. Θέλω να μου πεις τι ετοιμάζεις. Ανοίγουμε την Παρασκευή με τον Ιακωβίδη και τη Ζευγαρά στο Φαντασία. Βγάζω μέσα στον μήνα ένα καινούριο τραγούδι με τον Μπομπίτο και πολύ TikTok.